πριν λίγους μήνες, λίγα μέτρα από εδώ, αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις του Άλκη πριν την άνανδρη και αποτρόπαια δολοφονία του. Το κόμμα μας και η νεολαία του από την πρώτη στιγμή μπήκαμε μπροστά με παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις, αναδεικνύοντας την πραγματική αιτία που οδήγησε σε αυτό το έγκλημα. Και από αυτό εδώ το βήμα καλούμε κάθε νέο, νέα, εργάτη, εργάτρια να μην ξεχάσει, να μην αδυνατήσει λόγω χρονικής απόστασης ένα συναίσθημα που το νιώσαμε όλοι εκείνες τις μέρες. Και αυτό δεν είναι άλλο από την οργή. Οργή για το σάπιο σύστημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, μέσα στο οποίο θρέφονται συμμορίες με εγκληματική, ακόμα και δολοφονική δράση. Οργή για τα επιχειρηματικά συμφέροντα που δρούν στον αθλητισμό και συνδέονται με την οπαδική βία. Είναι αυτοί που έχουν ανάγκη από φανατικούς υποστηρικτές και οργανωμένους στρατούς χουλιγκάνων. Δεν είναι λίγες οι φορές που η δράση αυτών των συμμοριών συναντιέται με τη δράση φασιστικών ναζιστικών ομάδων με ιστορικό επιθέσεων στο οργανωμένο κίνημα σε όποιον δεν σκύβει το κεφάλι. Οργή για το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα που έχει ανάγκη από τέτοιες ομάδες οι οποίες αξιοποιούνται ανάλογα τις περιστάσεις. Το «Δεν μπορώ να ανασάνω» του Φλόιντ στη ΣΥΠΑ τον Ιούλη του 20. Το «Μη με χτυπάτε άλλο» του Άλκη το Φλεβάρι του 22. Το «Δεν μπορώ να πληρώσω» που έχει βαρύ φόρο αίματος με δεκάδες αυτοκτονίες απλού κόσμου λόγω κατασχέσεων. Το «Δεν θέλουμε να γίνουμε κρέας» για τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς τους αρκετών Ελλήνων στρατιωτών αυτό το διάστημα, με αφορμή και το πόλεμο στην Ουκρανία, είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος. Όπως άλλωστε και οι συγκλονιστικές εικόνες στη Μελίγια, στο Μαρόκο, με μετανάστες να σκοτώνονται, να ψυχοραγούν από δυνάμεις καταστολής, όλα αυτά δηλαδή που κάνουν κουρελόχαρτο τα περί προοδευτικής διακυβέρνησης και τα άλλα παραμύθια του ΣΥΡΙΖΑ, το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η απάντηση στη βαρβαρότητα, όπως λένε όλα τα άλλα αστικά κόμματα. Υπεριαλιστική πόλεμη, ξεριζωμός λαϊκού κόσμου, προσφυγιά, τραγωδίες με πνιγμένα παιδιά, μοριές, κυκλώματα ΜΚΟ, φασιστικές συμμορίες, δουλέμποροι. Και όσοι πρόσφυγες γλιτώσουν από όλα αυτά, τους περιμένει ο παράδεισος, σε εισαγωγικά, των μισθών πείνας, των δεκάωρων, δωδεκάωρων, δεκατετράωρων, γιατί δεν φτάνουν, όπως λένε, τα εργατικά χέρια. Με λίγες λέξεις, αυτός είναι ο καπιταλισμός και, όπως λέει και ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος, τέτοια συγκλονιστικά γεγονότα να θρέψουν περισσότερο αυτό το μουλάρι από θυμό μες στη καρδιά μας που δεν σηκώνει τ' άδικο. Ένα σύστημα το οποίο με αφορμή και πρόσφατα γεγονότα σε κάποια μουσικά βραβεία θέλει τη νέα βάρδια της εργατικής τάξης να προσκυνά την εικόνα με τις σαμπάνιες, τα χρυσοκάδαινα, τα ναρκωτικά, την οπλοκατοχή, την απόκτηση χρημάτων πάση θυσία, την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος, την υποτίμηση της γνώσης. Θέλουν δηλαδή να μας ρίξουν στο βάλτο των αξιών τους. Γιατί αυτά πρεσβεύει ο καπιταλισμός. Ένα σύστημα σάπιο στο μεδούλι, ένα σύστημα που δεν διορθώνεται, μόνο ανατρέπεται. Γι' αυτό και η σημερινή πρωτοβουλία της ΚΝΕ και του κόμματος εδώ, τα φεστιβάλ της ΚΝΕ πανελλαδικά, η 31η αντιυπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στη Μαγνησία, είναι πρωτοβουλίες που δίνουν ανάσα, διέξοδο, καλούν την νεολαία να σηκωθεί, να δει πολύ ψηλά, να κατακτήσει τη ζωή που της αξίζει. Φίλοι και φίλες, συντρόφοι και σύντροφοι, δύο επέτειοι, μαύρες για τους λαούς, χρυσές για το κεφάλαιο. 30 χρόνια πέρασαν από τη διάλυση στη Σοβιετική Ένωση. Οι λεωφόροι της ειρήνης και της ευημερίας έγιναν αυτοκινητόδρομοι πολέμων και φτώχειας. 30 χρόνια και από τη συνθήκη του Μάστριχτ, που καθόρισε τις τέσσερις ελευθερίες του κεφαλαίου, βάζοντας νέα δεσμά στην εργατική τάξη, διευθέτηση εργάσιμου χρόνου, γενίκευση ελαστικών εργασιακών σχέσεων,
διευκόλυνση απολύσεων, τσάκισμα κοινωνικής ασφάλισης, ρήμαγμα συλλογικών συμβάσεων, κατώτατου μισθού κτλ. Όλα αυτά στο όνομα της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης. Όσα δηλαδή ακούμε και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε μη μας κάνει εντύπωση, όλοι μαζί τα ψήφισαν, όλοι μαζί τα εφάρμοσαν και τα εφαρμόζουν. Τέτοιες επέτειοι δίνουν αέρα σαπανιά των καπιταλιστών και λένε «Έχουμε ταξικό πόλεμο, η τάξη μου κερδίζει, ενώ τους σκοτώνουμε». Απλή, σταράτη κοινική δήλωση, όχι από έναν τυχαίο, από τον Warren Buffett, ένας άνθρωπος με περιουσία πάνω από 100 δις, με συμμετοχή σε πάνω από 60 μονοπόλια. Άρα καταλαβαίνουμε και για ποια τάξη λέει ότι κερδίζει. Από τους απεργούς λιμενεργάτες στο 19 στο Σιάτλ, στο λιμάνι του Πειραιά και στη μάχη των εργατών, ενάντια σε ένα μεγάλο μονοπόλιο της Κόσκο για συλλογική σύμβαση και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς. Από τους αδρακορίχους της Αγγλίας το 1842 που έδιναν μάχη για το μεροκάματο, στους εργάτες της Λάρκο που μαζί με όλη την εργατική τάξη δίνουν αγώνα δίκαιο, παλικαρίσιο για τη δουλειά τους. Από το συγκλονιστικό Μάη του 86 για το 8ωρο στην ιστορική Πρωτομαγιά του 2020 που οργάνωσε το ΠΑΜΕ κόντρα σε θεούς και δαίμονες μέσα σε συνθήκες πανδημίας που έκανε το γύρο του κόσμου. Από τα σαφήλια της οργής του Στάινμπεργκ, στις φράουλες της Μανολάδας, με τους εργάτες γης που πριν λίγο καιρό έκαναν μια μεγάλη κινητοποίηση για να έχουν το 2022 ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Όλα αυτά δείχνουν ότι παρά τα μπρος και τα πίσω, κινητήρια δύναμη είναι η ταξική πάλη, πρωτοπορία της είναι η εργατική τάξη, εκεί βρίσκεται η διέξοδος για να ανασάνουμε, να ζήσουμε καλύτερα, να ζήσουμε με βάση τις δικές μας ανάγκες και όχι κάτω από το στενό κορσέ της κερδοφορίας των λίγων. Αυτή η πείρα αποτυπώνεται από τα μεγάλα μέτωπα που άνοιξε το κόμμα μας, οι δυνάμεις μας στο κίνημα, τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως η μάχη για συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς, για την υπεράσπιση της κοινωνικής ασφάλισης, για τη δράση μας στην πανδημία και το δικαίωμα του λαού σε υπηρεσίες υγείας δωρεάν και υψηλού επίπεδου. Ή πάλι ενάντια στους φασίστες με τη δίκη της Χρυσής Αυγής που συνεχίζεται και τώρα σε δεύτερο βαθμό. Ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας με τη μεγάλη απεργία στις 6 Απρίλη και τα γνωστά γεγονότα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο αγώνας ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη, αγώνες κινητοποιήσεις παρεμβάσεις για τους πληστηριασμούς, την προστασία της λαϊκής στέγης όπως οι Σικές, στη Τούμπα και σε άλλες γειτονίες εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Οι σκληρές μάχες σε χώρους δουλειάς και κλάδους δίνουν φωτεινά παραδείγματα για όλους τους εργαζόμενους. Το Σωματείο Λιμενεργατών της Κόσκο έδωσε σκληρές μάχες με αφορμή το θάνατο του συναδέλφου τους για να επιβάλλει μέτρα υγείας και ασφάλειας στο χώρο δουλειάς και να υπογράψει συλλογική σύμβαση. Μόνο τα τελευταία 4 χρόνια το Σωματείο οργάνωσε πάνω από 15 ημέρες απεργιών, οι οποίες κρίθηκαν σχεδόν όλες παράνομες, όμως πραγματοποιήθηκαν με τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων. Ο αγώνας των εργατών στη Λάρκο, που 2,5 χρόνια τώρα, μαζί με τις οικογένειές τους, έχοντας δίπλα τους στις τοπικές κοινωνίες, ολόκληρη την εργατική τάξη της χώρας, δίνουν ένα μεγαλειώδη, δίκαιο αγώνα για το δικαίωμα στην εργασία και στη ζωή, έχοντας απέναντί τους την κυβέρνηση, τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Παραμένουν στις εργασίες τους, κρατούν τη Λάρκο ανοιχτή, συνεχίζουν να αντιστέκονται στους εγκληματικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι τέλους. Ή όπως λένε και οι ίδιοι, απ' τη Λάρκο νεκροί θα βγούμε απολυμμένοι
Ποτέ. Η μεγάλη νικηφόρα μάχη των οικοδόμων με την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις που είναι αποτέλεσμα του οργανωμένου αγώνα των πανελλαδικών απεργιακών κινητοποιήσεων και των παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας και των Σωματείων μέσα στους χώρους δουλειάς. Ο μεγάλος αγώνας των εργαζομένων στην eFood που πέρσι γονάτισαν μια ολόκληρη πολυεθνική ηλεκτρονική πλατφόρμα μετατρέποντας τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου που συνεχίζουν τον αγώνα τους γιατί είναι εργάτες και όχι συνεργάτες και στα αφεντικά δεν κάνουμε τις πλάτες όπως έλεγαν πριν λίγες μέρες στη μεγάλη τους απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα. Όλοι αυτοί οι αγώνες και άλλοι δίνουν συμπεράσματα. Η πρωτοπόρα και αταλάδευτη δράση αυτών των δυνάμεων και των συνδικάτων βασίζεται στο γεγονός ότι δεν υποχώρησαν, δεν τα βρήκαν με την εργοδοσία πίσω από κλειστές πόρτες. Ήταν και είναι αγώνες για τα δίκαια των εργαζομένων, αυτό έχουν σαν βασικό κριτήριο. Δεν είναι αγώνες με σκοπό να κάνουν το συνδικαλιστικό κίνημα όπως έχουν κάποιοι άλλοι, σκαλί για να ανεβοκατεβαίνουν αντιλαϊκές, αντεργατικές κυβερνήσεις. Δεν χωρίσανε τους καπιταλιστές εργοδότες σε καλούς και κακούς. Ούτε τις ενώσεις τους και τις συμμαχίες τους σε καλούς και κακούς υπεριαλιστές. Είναι αγώνες που δεν πάτησαν την πανανόφλουδα περί αντοχών της οικονομίας. Σημαδεύουν εκεί που πρέπει τον πραγματικό αντίπαλο, αυτούς που από τον ιδρώτα μας θέλουν να γεμίσουν και άλλο τις τσέπες τους. Είναι αγώνες που δείχνουν τη δύναμη που έχει η οργάνωση των εργατών κόντρα στο διέρη και βασίλευε των εργοδοτών. Η ενότητα, η έκφραση αλληλεγγύης από τα σωματεία σε όλη τη χώρα είναι στοιχεία που δίνουν δύναμη και διαπαιδαγωγούν. Δεν ήταν αγώνες κεραυνός εν εθρία. Είχαν πίσω τους προετοιμασία και βάσεις. Η σύμβαση των οικοδόμων δεν υπογράφτηκε το 2022, φέτος δηλαδή, αλλά υπογράφτηκε το 2007, τότε που η ανεργία στον κλάδο χτυπούσε κόκκινο, η κρίση βαρούσε την πόρτα όλων των οικοδόμων και η ομοσπονδία τους έθετε το ζήτημα της μίμιωσης των απαιτήσεων, των διεκδικήσεων του αγώνα. Ο αγώνας ΥΛΑΡΚΟ δεν ξεκίνησε τώρα πριν 2,5 χρόνια. Τη δεκαετία του 60, 63 μέρες απεργία. Το 77, μεγάλη απεργία διαρκείας 100 ημερών. Κανένας αγώνας δηλαδή δεν πάει χαμένος. Χαμένοι είναι οι αγώνες που δεν δίνονται. Κάθε μάχη προετοιμάζει την επόμενη, που είναι πιο μεγάλη, πιο σφοδρή. Και προφανώς και σε αυτούς τους αγώνες, όπως και σε όλους τους αγώνες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, καθοριστική ήταν η συμβολή του ΚΚΕ και της νεολαίας του. Οι κομμουνιστές εργαζόμενοι δούλεψαν μαζί με πολλούς άλλους αγωνιστές εργαζόμενους, διαμόρφωσαν και τελικά αναδείχτηκαν σε μια πραγματικά αγωνιστική πρωτοπορία. Η θέση του κόμματος ενάντια στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, όπως η eFood, στη στρατηγική επιλογή της αστικής τάξης που θέλει απαξιωμένη τη ΛΑΡΚΟ για να παραδοθεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Η επεξεργασία των θέσεών μας για το λιμάνι του Πειραιά ήταν αυτά που έδωσαν όθηση, αντοχή, προοπτική στη πάλη, όξυναν την αντίθεση εργατών μονοπωλίων, ανέβασαν τις απαιτήσεις. Φίλοι και φίλες, αν η ταξική πάλη ήταν τόσο αναποτελεσματική, αν η μόνη λύση είναι η εναλλαγή κυβερνήσεων, αν η οργάνωση στα σωματεία δεν έχει όπως μας λένε καμιά αξία, τότε γιατί ενισχύουν το νομικό οπλοστάσιο? Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και ο πρόσφατος νόμος Χατζηδάκη, που βάζει περισσότερα εμπόδια στη λειτουργία και δράση των συνδικάτων, που θέτει νέα εμπόδια σε απεργίες και στις κινητοποίησεις των εργαζομένων. Τι έχει άραγε να φοβηθεί μια πολυεθνική σαν την Amazon, που κίνησε γη και ουρανό για να μην γίνει επιχειρησιακό σωματείο? Γιατί μια εταιρεία σαν τη Starbucks,
απολύει υπαλλήλους που ήθελαν να ενταχθούν στο συνδικάτο τους. Γιατί εδώ στη χώρα μας πιπιλίζουν τα μυαλά του κόσμου ότι τα σωματεία είναι κάτι παροχημένο το αναχρονιστικό. Όλα αυτά γιατί ξέρουν καλά ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να πετύχουν πολλά αν οργανωθούν και παλέψουν. Μεταξική ενότητα, αλληλεγγύη, κάνοντας πέρα τον ατομικό δρόμο, ενισχύοντας τη συλλογική πάλη. Αυτά συζήτησαν και πολλά άλλα οι εργάτες της πανελλαδικής σύσκεψης του ΠΑΜΕ, που έγινε πριν λίγο καιρό, πριν 2 εβδομάδες, με συμμετοχή πάνω από 500 συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πιο πολλές από κάθε άλλη φορά πήραν αποφάσεις για το πώς το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα θα μετρήσει νέα βήματα στην ανασύνταξή του. Αυτές οι μαζικές διαδικασίες είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ζήσαμε και ζούμε, αλλά και ζήσαμε, στο συνέδριο του ΕΚΘ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, με τις νοθείες, με την εγγραφή συνδικάτων που δεν υπήρχαν, με αντιπροσώπους που δεν ήξεραν πού ψηφίζουν και όλα αυτά τα ωραία για την αλλίωση των συσχετισμών. Το τι είναι εργατοπατερισμός το ζήσαμε και στο συνέδριο της ΕΔΟΘ, το αντίστοιχο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την παροδία με κάποιους καρεκλοκένταυρους που απ' τη μια έβαζαν ψήφισμα ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη και απ' την άλλη νομιμοποιούσαν σωματεία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για να υπάρχει κλίμα αναμονής μπροστά και στις εκλογές που έρχονται, η ΓΕΣΕΕ έβαλε πλάτη και την υπογραφή της μέχρι το 2023 στο έσχος της επικύρωσης του κατώτατου μισθού, εφαρμογής δηλαδή στη πράξη του πλαισίου που καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, στις παγωμένες τριετίες, στο να μείνουν ανέγκυχτοι όλοι οι αντεργατικοί νόμοι. Αυτή η διαπάλη στο εργατικό κίνημα αφορά τι γραμμή πρέπει να έχει αυτό. Υποταγής ή αντεπίθεσης. Στήριξης καπιταλιστικής ανάπτυξης ή ανάπτυξης προς όφελος των εργαζομένων. Τα άλλα κόμματα λένε ότι η διέξοδος είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, που μέσω αυτής εργοδότες εργαζόμενοι χέρι-χέρι θα ζουν στο παράδεισο της ευτυχίας. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για ανάπτυξη για όλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ για συνεκτικό σχέδιο με κοινωνική συνοχή και μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Το ΠΑΣΟΚ για πράσινη ανάπτυξη, το ΜΕΡΑ25 για πράσινη βιομηχανική ανάπτυξη. Η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ για βιώσιμη και ανθρωποκεντρική ανάπτυξη. Δηλαδή όλοι μαζί, τα ξύλινα τα λόγια τα μεγάλα και το αποτέλεσμα γνωστό. Γνωστό γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων είναι χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Πάνω από το 1/3 αμείβονται με αποδοχές μικρότερες του κατώτατου μισθού. Ο μισθός φέτος το 22 είναι στα επίπεδα του 2007 σταθερός, μόνο που τώρα υπάρχει μια διαφορά. Ο πληθωρισμός τρέχει με 12%. Τότε ήταν πολύ χαμηλότερος. Ο μέσος μισθός το 2011 από 1.260 ευρώ έφτασε τώρα τα 968 ευρώ. Ο μύθος τους ότι με την καπιταλιστική ανάπτυξη όλοι θα ζήσουμε ευτυχισμένοι καταραίει σύγχρονες γαλέρες του τουριστικού θαύματος των 15, 16, 17 έχουμε χάσει το μέτρημα εργασιακών σχέσεων με εξοδοτικές συνθήκες δουλειάς 7 μέρες τη εβδομάδα, 14 ώρες τη μέρα, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας, οι εργαζόμενοι εκεί πέρα να κοιμούνται σε κοντέινερ κτλ. Την ίδια στιγμή πλημμύρισαν στο χρήμα οι επιχειρηματίες του κλάδου μέσω των κρατικών χρηματοδοτήσεων, επιδοτήσεων, δηλαδή με τα δικά μας λεφτά, αύξησαν τα 5-4 ξενοδοχεία τους, μόνο εδώ δίπλα στη Χαλκιδική, τα τελευταία χρόνια αυτά τα ξενοδοχεία διπλασιάστηκαν. Καταραίει ο μύθος τους με κρότος στους ναυτεργάτες της πρώτης δύναμης στον κόσμο που είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο της χώρας μας. Απ' τη μια μεγάλες τεράστιες business που έγιναν ακόμα μεγαλύτερες με τη μεταφορά του LNG, του αερίου
Οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν φράγκο για φορολογία, έχουν φοροαπαλλαγές και απ' την άλλη οι ναυτεργάτες χωρίς συλλογική σύμβαση από το 2010 με μειωμένες οργανικές συνθέσεις. Καταραίει με κρότο επίσης το αφήγημά τους στα μεταλλεία Χαλκιδικής. Τι έχουμε εκεί? Ρεκόρ κερδοφορίας του χρυσού. Το 1970 ήταν 35 δολάρια ναουγκιά. Είναι η μέτρηση τώρα, πώς αντιστοιχεί δεν γνωρίζω. Το 1985 318 δολάρια ναουγκιά. Το 2005 446 δολάρια. Και σήμερα 1575 δολάρια ναουγκιά. Και κάθε μέρα ανεβαίνει και ακόμα περισσότερο. Την ίδια στιγμή οι εργάτες εκεί δεν έχουν συλλογική σύμβαση, η εταιρεία θέλει πάγωμα μισθών και πολύτιμα μέταλλα αξιοποιούνται για την κερδοφορία ομίλων και όχι για τις δικές μας ανάγκες. Αυτά τα παραδείγματα τα βρίσκουμε σε κάθε κλάδο. Παραδείγματα που δείχνουν ότι η ανάπτυξη των κερδών τους βασίζεται στην άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων, στην κατάργηση δικαιωμάτων κατακτήσεων. Στη τελική ανάλυση, υπάρχουν υπεύθυνοι για όλο αυτό που ζούμε. Και αυτό είναι όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα, τα αστικά κόμματα, που έβαλαν το χέρι τους. 2012. Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Τι αποφάσισαν, τι πέρασαν. Παγωμένες τριετίες, κατάργηση από πρώην 10, 13, 14 μισθού. 2013. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Δημάρ. Κατάργηση συλλογικών διαπραγματεύσεων για κατώτατο μισθό και αυτός να επιβάλλεται με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Νόμο που υλοποίησε, μαντέψτε, η προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε εισαγωγικά βέβαια το προοδευτική, το 2019, και έτσι αυτό το νόμο τον έκανε δικό της, τον έκανε νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου. 2018. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε μία διάταξη του 1990 για το πώς να είναι αντιπροσωπευτικές οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Δηλαδή, να αποδεχτούν οι εργαζόμενοι ότι μια σύμβαση δεσμεύει τους εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου. 2019, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητά να τεκμηριώσει η εργατική πλευρά για την επέκταση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης, αν αυτή έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη λειτουργία του ανταγωνισμού. 2021, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, που καταργεί την πληρωμή των υπερωριών με μισθό, πρακτικά δηλαδή καταργεί το 8ωρο, κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, επιβολή της ατομικής σύμβασης ως ισχυρότερη, ανεξάρτητα αν υπάρχει ευνοϊκότερη σύμβαση. Αυτό το νομοσχέδιο που ο πυρήνας είναι ο νόμος Χατζηδάκη, τα μισά, ίσως και παραπάνω, τα ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού διαδέχτηκαν ο ένας τον άλλον στη σκυταλοδρομή αντεργατικών νόμων για τους μισθούς στο όνομα των αντοχών της οικονομίας, τώρα συμφωνούν στις εξής στρατηγικές επιλογές. Συμφωνούν στη βαθύτερη ενσωμάτωση της χώρας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση. Δρόμος που οδηγεί στο να γίνεται η χώρα μας πεδίο βολής φτηνό, να πληρώνουμε 7,5 δις εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, να μπαίνουν σε κίνδυνο ο λαός, τα παιδιά του, να βαθαίνει η εμπλοκή μας στον πόλεμο με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη συμφωνούν, που έφερε την ακρίβεια, έσπρωξε την εργατική τάξη στην ενεργειακή φτώχεια αρκετά πριν την έναρξη του υπεριαλιστικού πολέμου. Ακρίβεια που πρόκειται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια, εκτός αν πάρουμε μέτρα εμείς. Στη λεγόμενη συμφωνούν στο περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, το εργαλείο δηλαδή για να δυναμώσει η επίθεση στα δικαιώματά μας με κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, συλλογικών συμβάσεων, απογείωση ελαστικών μορφών απασχόλησης, που κύρια θα χτυπήσει τους νέους και τις νέες. Για να γίνουν περισσότερες κατασχέσεις και πλησιριασμοί από τις τράπεζες, αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης,
Την ίδια στιγμή που οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα θησαυρίζουν. Γι' αυτό και η μόνη διέξοδος είναι να ενισχύσουμε την ήδη πετυχημένη πείρα μας, κάνοντας πράξη στο σύνθημα «Η Food Costco οικοδόμη ήταν η αρχή, απάντηση τώρα πανεργατική». Σε αυτή την κατεύθυνση ενισχύουμε και στηρίζουμε τους αγώνες που αναπτύσσονται, όπως ο ΝΟΑΣΤ για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, στο Μετρό για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, στην πληροφορική και στο τουρισμό για να υπογράψουν μια σύμβαση, με αυξήσεις βέβαια προφανώς, στην αρχαιολογία στο σταθμό Βενιζέλου ενάντια στην εντατικοποίηση εργασίας, στα Πράκτικερ, στη Μαλαματίνα, στην Άρσης, ενάντια στις απολύσεις, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, που η κατάσταση είναι τραγική. Και σε υποδομές, και σε ελλείψεις προσωπικού, και σε μια σειρά άλλα ζητήματα. Αντλούμε κουράγιο από το ότι εδώ στην πόλη μας δεν πέρασε, κάτω από τον αγώνα και τη στήριξη πολλών σωματείων, η πρώτη προσπάθεια πόλης συνδικαλιστή του συντρόφου Νίκου Τζανετή από τα μεταλλεία Χαλκιδικής. Αντλούμε δύναμη από την παλικαρίσια στάση εργαζομένων σε μεγάλη αποθήκη σούπερ μάρκετ στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου πριν λίγες μέρες, όπου κυριολεκτικά έκαναν κουρελόχαρτο εξώδικο της εταιρείας που ζητούσε επιστροφή χρημάτων από εργαζόμενο, την ίδια στιγμή που η γυναίκα του αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτή είναι η δύναμη των εργατών, η αλληλεγγύη τους κόντρα σε επιδιώξεις μονοπωλίων που έχουν και το θράσος αυτά τα μονοπόλια να παρουσιάζονται σαν φιλεργατικά ότι είναι δίπλα στον εργαζόμενο. Αυτές οι αιστείες αντίστασης δείχνουν τη δύναμη του αγώνα της αλληλεγγύης. Μπορούν και πρέπει να γενικευτούν το επόμενο διάστημα. Ή όπως λέει και το τραγούδι, αν δεν φαντάζεσαι φωτιές, με κάρβου να μην παίζεις. Με τη σπίθα του αγώνα να μένει, το κουκουέ όχι απλά τα φαντάζεται, τα κάνει πράξη αυτά, γιατί με τη σπίθα του αγώνα να μένει, το ΚΚΕ έχει στο προσανατολισμό του πώς όλες οι σπίθες θα γίνουν φωτιά που θα σαρώσει την αντεργατική, αντιλαϊκή, εγκληματική πολιτική τους. Αυτό σημαίνει πώς κάθε αιστεία αντίστασης, κάθε αγώνας εξελίσσεται σε πανελλαδικά, συντονισμένο, ενιαίο κίνημα, δηλαδή κίνημα κοινών θέσεων, στόχων διεκδίκησης με αντιμονοπωλιακή, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, με πανελλαδικά ενιαία αιτήματα. Γι' αυτό καλούμε τους νέους και νέες εργαζόμενους εργαζόμενες. Συνολικά την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τον καθένα που υποφέρει από αυτό που ζει σήμερα να τολμήσει. Να τολμήσει τον αγώνα με το ΚΚΕ για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επιδότηση νοικίου, μέτρα ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια, με άμεση αξιοποίηση όλων των εγχώριων πηγών ορυκτών καυσίμων, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μέτρα ενάντια στην επισιτιστική κρίση. Αυτός ο αγώνας για την καλυτέρευση της ζωής μας να εκφραστεί και στη μάχη των εκλογών που κοντοζυγώνουν, για να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που μας έφεραν ως εδώ, για να ανασάνει ο λαός και από καλύτερες θέσεις να παλέψει. Μαθαίνουμε άλλωστε όλα τα πιθανά σενάρια για το σχηματισμό της επόμενης αστικής κυβέρνησης. Τα λένε οι ίδιοι μεταξύ τους. Όλα είναι όμως από χέρι αντιλαϊκά, γιατί εκφράζουν τις επιδιώξεις του κεφαλαίου. Δηλαδή, να εξασφαλιστεί μια κυβέρνηση συνεννόησης, συνεργασίας, γιατί το σύστημα έχει μεγάλες δυσκολίες. Εμείς καλούμε όλο το λαό για να εκφραστεί αυτό που είδαμε να συμβαίνει στους φοιτητές με την ανάδειξη πασπουδαστική σε πρώτη δύναμη. Αυτό που συμβαίνει σε δεκάδες εργατικά σωματεία παντού και αποδεικνύει πως οι ανητικοί σχετισμοί μπορούν να αλλάζουν. Σε εργατικά κέντρα όπως η Σέβιας, η Λιβαδιάς και άλλα που έχουν αλλάξει σχετισμοί. Ζητήματα, πλευρές που δείχνουν ότι ο κόσμος εμπιστεύεται αυτούς που διεκδικούν, αυτούς που δεν συμβιβάζονται.
Αυτούς που σταθερά αντιπαλεύουν την αδιέξοδη για το λαό κυβερνητική πολιτική. Αυτούς που έχουν θέσεις που εκφράζουν τις λαϊκές ανάγκες. Και αυτοί είναι οι κομμουνιστές και οι άλλοι αγωνιστές που πλαισιώνουν τα ψηφοδέλτια και θα πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ σε όλες τις μάχες. Γιατί το ΚΚΕ το ξέρει καλά η Θεσσαλονίκη. Το κόμμα μας και η νεολαία του μπήκαν μπροστά στη πάλη ενάντια στις φασιστικές ομάδες στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ήμασταν μπροστά στη μεγάλη απεργία στις 6 Απρίλη που κατέληξε στο λιμάνι. Μέλη, στελέχη μας, ανάμεσά τους μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του Κεντρικού Συμβουλίου, της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, βίωσαν την καταστολή του αστικού κράτους γιατί διαδήλωναν με σύνθημα Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών και όχι των υπεριαλιστών. Είμαστε περήφανοι που στις γραμμές μας έχουμε τέτοιους μαχητές. Μπήκαμε μπροστά σε όλα τα μεγάλα μέτωπα, όπως για τη ρήπανση στο Τιτάν, για το παραλιακό μέτωπο στη Καλαμαριά, σε όλους τους αγώνες των εργαζομένων. Ιδιαίτερα οι νέοι εργαζόμενοι να μην δώσει χώρο χάρτη στη Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, γιατί μαζί διαμόρφωσαν αυτό το ασφικτικό εργασιακό πλαίσιο που ζουν καθημερινά. Με το ΚΚΕ λοιπόν, για να ανοίξουμε το δρόμο αλλάζοντας πολιτικούς σχετισμούς. Αυτό επήγει περισσότερο από ποτέ σήμερα. Σήμερα που ο πόλεμος στην Ουκρανία τροφοδοτεί τους ανταγωνισμούς σε παγκόσμια κλίμακα. Πρωταγωνιστές, είπα, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, Κίνα. Με όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές έχουμε περάσει πλέον σε μια νέα φάση στο ξαναμοίρασμα του κόσμου, όταν η Ρωσία αλλά και το ΝΑΤΟ θέτουν σε επιφυλακή τα πυρηνικά όπλα, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Σήμερα, που με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη και τις αποφάσεις που πήραν με κύρια σημεία την ενίσχυση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, την επέκταση της δράσης της Νατοϊκής Συμμαχίας σε όλη την Ιδρώγειο, όπως τον Ινδοειρηνικό, την προώθηση της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ σε πρώτη φάση με Σουηδία-Φιλανδία, τον εξυγχρονισμό του συμβατικού αλλά και του πυρηνικού οπλοστασίου με νέα προγράμματα μαμούθ που θα κληθούν να πληρώσουν οι λαοί. Σήμερα που τροφοδοτούνται ακόμα περισσότερο με τις πλάτες του ΝΑΤΟ οι διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης στα πλαίσια ενός σύνδετου παζαριού με την Τουρκία για τη διασφάλιση της νοτιοανατολικής πτέρυγας συμμαχίας και την προσπάθεια αποδυνάμωσης των σχέσεων Ρωσίας και Τουρκίας. Σήμερα που οι αγιάτρευτες αντιθέσεις του συστήματος οδηγούν από τη μια καπιταλιστική κρίση στην άλλη, που οι νέες γενιές αυτό που έχουν ζήσει είναι κρίση, πανδημία, πόλεμη, τώρα πάλι κρίση και πάλι από την αρχή όλα. Σήμερα λοιπόν στην εποχή μας γράφεται ιστορία. Το θέμα είναι ποια τάξη θα τη γράψει και ποια θέση θα πάρει ο καθένας. Και η σωστή πλευρά της ιστορίας δεν είναι η επιλογή να στρατευτεί κάποιος στο πλευρό του ενός στρατοπέδου απέναντι στο άλλο. Σε αυτό καλούν όλα τα άλλα αστικά κόμματα. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι ο αγώνας σε κάθε χώρα ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο ή πάλι ενάντια στην εμπλοκή της κάθε χώρας αυτών. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτή το συναδέλφο μας στον ΟΣΕ, σαν τρένα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που αρνήθηκαν κόντρα στην εργοδοσία και στο αστικό κράτος να βάλουν το χέρι τους για τη μεταφορά πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Αυτή η στάση αποτελεί παράδειγμα για όλη την εργατική τάξη. Γι' αυτό μαζί με το κόμμα μας να γράψουμε τη δικιά μας ιστορία, το δικό μας αναγκών και συμφερόντων. Σήμερα μπορούμε να ζήσουμε με βάση τις δικές μας ανάγκες. Στην εποχή που έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ παραγωγικότητα της εργασίας και η επιστήμη, είναι απαράδεκτο να θεωρείται πρόοδος η μη απασχόληση, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η ανεργία. Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να ζήσουμε αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της ανθρώπινης δουλειάς και σκέψης, να μειωθεί ο μόχθος στη δουλειά με σταθερή και μόνιμη εργασία, το νέο ζευγάρι να μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια όποτε το αποφασίσει. Αυτά είναι ελευθερία.
συμπορευόμενοι με το ΚΚΕ μέσα στους αγώνες, όπου ο καθένας μπορεί να δει ότι έχει μια επιλογή αντίσταση στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Καμιά αναμονή από δήθεν σωτήρες όπως ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Με εμπιστοσύνη στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα και με προοπτική στον αγώνα ενάντια στο σάπιο σύστημά τους. Μόνο η εργατική λαϊκή εξουσία μπορεί να εξασφαλίσει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να διασφαλίσει ότι οι τεράστιες δυνατότητες της εποχής μας θα εξυπηρετήσουν τις σύγχρονες ανάγκες του λαού για δουλειά, ζωή, υγεία, ειρήνη. Συμπόρευση με το ΚΚΕ, γιατί το κόμμα μας έχει σχέδιο για το τώρα και για το αύριο, γιατί το κόμμα μας πιστεύει στη δύναμη και στην ικανότητα της εργατικής τάξης, γιατί πιστεύει ότι αυτή είναι η τάξη που φέρνει το νέο και το καινοτόμο, και αυτή είναι η τάξη βέβαια, γιατί μόνο το κόμμα μας έχει σύνθημα «Χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά». Ευχαριστώ.